και μάλλον θα έλεγε κανείς επικίνδυνης επιλογής του κ. Μητσοτάκη στη χθεσινή ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. Ο κ. Μητσοτάκης εχθές επέλεξε να παρουσιάσει τις θέσεις του και τις βασικές προγραμματικές του στοχεύσεις ως αυτονόητες αλήθειες. Ήδη η επιλογή αυτή, που συνδέεται και με την αποστροφή του ότι ο λόγος του δεν έχει κανένα απολύτως πρόσημο, είναι μια επιλογή που υποδεικνύει ή αναδεικνύει έναν υφέρποντα ολοκληρωτισμό και μια σαφή αλαζονία. Διότι ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τις αυτονόητες αλήθειες? Ένας μη κανονικός, ένας παράφρονας, ίσως κάποιος αριστερός, που μπορεί στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη να είναι και το ίδιο. Στο μυαλό βεβαίως κάποιων στελεχών του είναι δεδηλωμένα το ίδιο. Ας το αντιπαρέλθουμε και ας περάσουμε στην ουσία. Όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες είχαν σαφέστατη πολιτική κατεύθυνση. Δεξιότατη πολιτική κατεύθυνση, η οποία προκύπτει τόσο από αυτά που είπε, όσο και από αυτά που δεν είπε. Στην οικονομία, επανέλαβε την δεξιά κοινοτοπία ότι η μείωση φόρων αρκεί από μόνη της στις επιχειρήσεις 4% από το 2020 και όχι από το 2019 όπως θέλησε να το παρουσιάσει. Θα φέρει λοιπόν από μόνη της ενίσχυση της ανάκαμψης. Δεν έχει αποδειχθεί ποτέ και πουθενά. Από τη Θάτσερ και το Ρίγκαν μέχρι τον Μάκρη και τον Τραμπ έχει αποτύχει σε όλες τις εκδοχές της αυτή η πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υπάρξουν αλλαγές σε δικαιότερη κατεύθυνση στο φορολογικό σύστημα. Όμως, από μόνη της η λογική του trickle-down economics, την οποία έχει ασπαστεί ο κ. Μητσοτάκης και ολόκληρη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να αυξήσει τις ανισότητες στην ελληνική κοινωνία και να οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε δυσεπίλητα πολιτικά προβλήματα. Δεν μας είπε όμως ο κ. Μητσοτάκης, για να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική των φορολογικών ελαφρύνσεων κατά κύριο λόγο στις επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχειρήσεις, πού θα βρει το χώρο για αυτό. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι ήταν απολύτως κρυπτικός, για ένοχες σιωπές μίλησε ο κύριος Τσίπρας εχθές, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε ζητήματα όπως είναι για παράδειγμα το αφορολόγητο. Μία φράση μόνο ακούστηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του περί διεύρυνσης της φορολογικής βάσης. Να σας πω ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι ο τρόπος με τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περιγράφει την ανάγκη για μείωση του αφορολόγητου. Επομένως, ως προς αυτό το σημείο, νομίζω ότι χρειάζονται διευκρινήσεις τόσο από τον νέο Υπουργό Οικονομικών, όσο και από τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό το λόγο ήταν απολύτως κρυπτικός ο κύριος Μητσοτάκης και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις του για το κοινωνικό κράτος και την πρόνοια. Λέξη για το ασφαλιστικό σύστημα, λέξη για τα κοινωνικά επιδόματα, λέξη για τη χρηματοδότηση της υγείας. Οι μόνες δεσμεύσεις του αφορούσαν τη μείωση των εισακταίων στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, και η εκπαίδευση γνωρίζεται ότι είναι κομμάτι του κοινωνικού κράτους. Μείωση λοιπόν των εισακταίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καμία δέσμευση για το ζήτημα των αναπληρωτών καθηγητών, το μεγάλο πρόβλημα το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση, επιχείρησε να εκκινήσει την λύση του μέσω της διαδικασίας πρόσληψης 10.500 μόνιμων καθηγητών. Όλα αυτά είναι σιωπές, οι οποίες θα πρέπει στην πορεία των προγραμματικών δηλώσεων να διευκρινιστούν. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι άλλο δεν είπε ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο μας κάνει πραγματικά ανήσυχους? Δεν είπε λέξη για το τι σκοπεύει να κάνει με την αγορά εργασίας. Κουβέντα. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο είχε ασκήσει δρυμύτατη κριτική σε ό,τι αφορά την επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, δηλαδή την αρχή της επεκτασιμότητας και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Σκοπεύει να τις καταργήσει?
σκοπεύει να τις διατηρήσει, διότι θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία τις καταψήφισε. Λέξη για τον κατώτατο μισθό, λέξη για τις τριετίες. Το μόνο το οποίο πρόλαβε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η σημερινή κυβέρνηση ήταν να καταργήσουν την αυτοτέλεια του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο λειτουργούσε ως ειδική γραμματεία για να έχει τη δυνατότητα να κάνει έναν αυτόνομο σχεδιασμό επιχειρησιακό, έτσι ώστε να διατηρείται η νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα εδώ. Ο κύριος Μητσοτάκης σκοπεύει να συνεχίσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στόχευε στην εκαθάριση των λεγόμενων δισκαμψιών της αγοράς εργασίας, δηλαδή των εργατικών δικαιωμάτων και εργατικών κεκτημένων. Σκέπτεται να διατηρήσει ή σκέπτεται να καταργήσει τα βήματα τα οποία έγιναν όλη την προηγούμενη περίοδο για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας? Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν ευελπιστώ ότι θα απαντηθούν σε αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις. Εδώ θα είμαστε όμως για να μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι βασικές στοχεύσεις και η βασική προγραμματική λογική αυτής της νέας κυβέρνησης. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω τον κατάλογο επισημένοντας και άλλα σημεία, άλλες σιωπές ή άλλες ρητές δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες καθόλου πολιτικά ουδέτερες δεν ήταν. Όπως το σχέδιο για τις ΔΕΗ, και επίσης θα μπορούσα να επισημάνω και σημεία που αναδεικνύουν αναδρομικά την αντιπολιτευτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας σε σειρά ζητημάτων. Τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τις πρέσπες κλπ. Θα έχουμε καιρό όμως για όλα αυτά. Θέλοντας να συνοψίσω, λέω το εξής. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καθόλου ουδέτερη. Είναι ένα κράμα νεοφιλελευθερισμού, αυταρχισμού και εκδικητικότητας, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα μας βρει απολύτως απέναντι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.